την έναρξη της προεκλογικής περίοδου σηματοδότησης της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής και του Διαρκού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανακοινώνει και τα ψηφοδελτιά του, μπαίνοντας πλέον δυναμικά στον αγώνα για την κάλπη της 25ης Ιανουαρίου. Το Σάββατο λοιπόν έγινε η Κεντρική Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν οι συντονιστές και οι βουλευτές του κόμματος. Και το απόγευμα, όπως θα παρακολουθήσατε, έγινε το διαρκέ συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. Δεν χρειάστηκε να συνεχιστεί την επόμενη μέρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο αυτές τις μέρες. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο μπροστά μας για πάρα πολλά πράγματα, οπότε αποφασίστηκε λοιπόν να λήξει εκεί. Το κλίμα ήταν βέβαια πάρα πολύ θετικό, πραγματικά υπάρχει ένα κλίμα νίκης. Και το κόμμα είναι πανέτοιμο να αντιμετωπίσει όλο αυτό το οποίο θα συναντήσει αυτές τις μέρες μπροστά του. Στην Κεντρική Επιτροπή αποφασίστηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα ο κώδικας διοντολογίας των υποψήφιων βουλευτών και ζητάμε βέβαια τις υπογραφές όλων των υποψηφίων που θα είναι στα ψηφοδελτιά μας. Πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις σχετικά με τους υποψήφιους στα ψηφοδέλτια? Τα ψηφοδέλτια νομίζω ότι μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα το αργότερο θα είναι έτοιμα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Οπότε λογικά από το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί θα είναι και ανακοινώσιμο και το δικό μας ψηφοδέλτιο. Δεν έχουμε βέβαια κάτι που θεωρούμε ότι θα αλλάξει για μας. Νομίζουμε ότι και η Νομαρχιακή Επιτροπή έκανε μια πολύ καλή αξιολόγηση και ελπίζουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Είστε ικανοποιημένοι από τα άτομα και που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο τοπικά εδώ στο νομό? Ναι, κοιτάξτε, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε επιλογές. Οι επιλογές μας και τα ανοίγματά μας είναι πραγματικά στην κοινωνία. Το είχαμε ξαναπεί αυτό. Θέλουμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση αριστεράς με αρχές και με αξίες. Και νομίζω ότι έχουμε στραφεί εκεί. Και προφανώς ζητάμε τη συνεργασία και την προεκλογική και τη μετεκλογική συνεργασία από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν αυτή την τεράστια προσπάθεια για δημοκρατία, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη, αυτά τα οποία τουλάχιστον εμείς πρεσβεύουμε και θέλουμε να φέρουμε αύριο στη χώρα. Και το άνοιγμα και προς την Ανταρσία και προς τον Κουκουέ ήταν τυχαίο που έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου. Πώς προχωράτε λοιπόν από εδώ και πέρα και μέχρι τις 25 Γενάρη? Υπάρχει ένας αγώνας ο οποίος ήδη έχει προετοιμαστεί με εξορμήσεις καθημερινές. Δεν θα αφήσουμε σημείο, έστω μικρότερο σημείο του νομού στο οποίο δεν θα φτάσουμε, με πολλές συγκεντρώσεις οι οποίες θα γίνουν. Και από αύριο που θα είναι και πλέον οι υποψήφοι γνωστοί, νομίζω και αυτοί θα αναλάβουν με το δικό τους κλιμάκιο ο καθένας. Συλλογικά πάντα εννοείται όλο το κόμμα μαζί, ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρετε δεν θα υπάρχει ένας προεκλογικός αγώνας ατομικός του κάθε υποψηφίου. Θα είναι συλλογικός ο αγώνας που θα γίνει και θα φτάσουμε όσο μακριά μπορούμε. Ήδη σήμερα θα στήσουμε το περίπτερό μας στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία και ίσως να υπάρχει και η δυνατότητα να έχουμε και ένα εκλογικό κέντρο, θα το δούμε αυτό. Μέσα στο κέντρο της πόλης, οπότε ο αγώνας θα είναι καθημερινός. Θα είμαστε καθημερινά στα γραφεία πλέον από το πρωί έως το βράδυ και θα περιμένουμε τον κόσμο και να έρθει να βοηθήσει, να ακούσει, να μάθει για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Να σημειώσουμε πως για πρώτη φορά ένα ελληνικό κόμμα θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας για τους υποψήφιους βουλευτές του. Στα πρότυπα των Ισπανών του Ποδέμος, το διαρκές συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε ομόφωνα διατάξεις, τις οποίες πρέπει να σεβαστούν όλοι οι υποψήφοι βουλευτές, αλλά και εκείνοι που θα εκλεγούν. Στο κείμενο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα και όχι στους βουλευτές, ότι κανείς δεν δικαιούται να χαράσει προσωπική, προεκλογική, τακτική και στρατηγική και ότι οι παρετήσεις του βουλευτών είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του κόμματος. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος, υπόκεινται στους μισθολογικούς κανόνες που καθορίζονται από το κόμμα, ενώ το πόθεν έσχες είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του κόμματος. Ακόμη, οι υποψήφοι δεσμεύονται να μην αναλάβουν διοικητικό, εκτελεστικό ή αποφασιστικό ρόλο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν σχέση με το δημόσιο για 10 χρόνια από τη λήξη της θητείας τους. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αφού οι προτάσεις που φτάνουν στην Κουμουνδούρου για τις λίστες είναι υπερδιπλάσιες από τον απαιτούμενο ρυθμό, προφανώς γιατί οι περιφερειακές οργανώσεις δεν ήθελαν να αναλάβουν την ευθύνη του κοψίματος.